Κυρία μου, υπάρχουν Έλληνες στην Ουκρανία. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ακούω μία φωνή. Λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω. Να πω ότι σας συνάντησα χθες τυχαία και ότι είστε εκπρόσωπος των Ελλήνων της Μαριουπόλεως. Και επειδή πρόκειται για μία πανάρχια κοινότητα εκεί στον Εύξεινο Πόντο, πείτε μας δύο λέξεις. Ποια είστε, τι κάνετε, καλά είναι οι συμπατριώτες μας. Είναι τα κουλά της εκπρόσωπος. Μάλιστα. Καταρχήν, είπατε ότι ήρθα από Εύξεινο Πόντο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ήρθα από τη Μαριούπολη, ναι, που είναι μια πόλη στην παραλία της Αζωφικής θάλασσας. Έχω μάθει ελληνικά το 1991 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έτσι, μισό λεπτό. Περίμενε, η θάλασσα του Αζόφ είναι πάνω από τον Εύξεινο Πόντο. Μπαίνεις από μέσα, έχει και το τέτοιο που ήθελα να το κάνουν γέφυρα, δεν το κάνανε ποτέ. Από τη μία πλευρά είναι Ουκρανία, από την άλλη είναι Ρωσία. Κάπως έτσι. Όχι, κάπως έτσι. Λοιπόν, άρα Εύξεινο Πόντο είστε. Λοιπόν, καλά είστε. Μια χαρά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ εκπροσωπώ τον ελληνισμό της Ουκρανίας και ήρθα στην Ελλάδα με την ευκαιρία της ημερίδας «Ο ελληνισμός της Ουκρανίας χθες, σήμερα, αύριο», που είχε γίνει στις 23 Απριλίου στο ξενοδοχείο President στην Αθήνα και είχε οργανωθεί από οργανισμό των Ουκρανών που ζουν εδώ, Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη. Λοιπόν, η Ουκρανία και η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλους από παλιά δεσμούς θρησκευτικούς και πολιτιστικούς. Μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Πόσοι είστε? Είμαστε σχεδόν 150.000 σε όλη την Ουκρανία. Πόσοι? Σχεδόν 150.000. Ελληνικά σχολεία έχετε? Έχουμε, ναι, σχεδόν παντού που μένουν Έλληνες, σε όλα τα χωριά, στη Μαριούπολη, διδάσκεται η νέα ελληνική γλώσσα. Να σας πω, είστε καλά κατά πρώτον, διότι εκεί τις μισές περιοχές θέλουν να τους πάρουν οι Ρώσοι, αντιστέκονται οι Ουκρανοί. Οι Έλληνες με ποιους είναι, τι κάνουν? Πραγματικά, σήμερα έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία και 11 ελληνικά χωριά της περιοχής της Αζωφικής βρίσκονται στις περιοχές που δεν ελέγχονται από το ελληνικό κράτος. Και περνάνε βέβαια πολύ δύσκολα, γιατί είναι γκρίζα ζώνη. Είναι και άλλα χωριά στην γκρίζα ζώνη. Συνέχεια ακούγονται βέβαια χτυπήματα, κάποιοι άνθρωποι σκοτώνονται. Όπως ξέρετε μάλλον, ότι το ελληνικό χωριό Σαρτανά, που απέχει 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαριούπολης. Λοιπόν, ακούστε με, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με Skype. Εγώ ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, ότι υπάρχει ελληνική συνείδηση εκεί και ότι υπάρχουν και προκλήσεις και ανάγκες. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Θα εξακολουθήσουμε την κουβέντα σας. Θέλω να μου βγάλετε μισό λεπτό τον